Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τις αποφάσεις της για τα ειδικά μισθολόγια ασκούν με ανακοίνωσή τους οι ένστολοι της χώρας, κατηγορώντας την για κοροϊδία και εμπεγμό, αλλά και έμεσες μειώσεις μισθών. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται: πριν από λίγο ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ένα ακόμη επαχθές νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά περικόπτει έμεσα μέσω των νέων μέτρων διαρθρωτικών μισθούς και συντάξεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών, πέρα της περιβόητης τροπολογίας του δημοσιονομικού ρυθμιστή Κόφτη, κατέθεσαν ευνηδίως στις 25 του 2016 ειδική τροπολογία με περικοπές στα ειδικά μισθολόγια που ως επακόλουθο θα είχε άμεσες μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Πραγματικά στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο είχαμε έναν ευνηδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης. Χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη, κατατέθηκε εντελώς ξαφνικά ένα άρθρο το οποίο όριζε ότι για την επόμενη διετία, συγκεκριμένα για το 2017 και για το 2018, θα πάγωναν οι μισθολογικές μας προαγωγές. Αυτό θα είχε ως συνέπεια μια περαιτέρω μείωση του μισθού μας, μια μείωση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει το 40% και είναι η μεγαλύτερη από το σύνολο όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μια τακτική η οποία ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις για τον κλάδο μας και το άσχημο είναι ότι είχε ως δικαιολογία ότι κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε και στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους με πάγωμα των δικών τους μισθολογικών προαγωγών για το 2016 και για το 2017. Το θέμα όμως είναι ότι όποτε συμφέρει την εκάστοτε κυβέρνηση είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ όποτε δεν τη συμφέρει είμαστε αστυνομικοί. Η ανακοίνωση των ενστόλων συνεχίζει. Τις τρεις αυτές ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου, συναντηθήκαμε σχεδόν με όλα τα πολιτικά κόμματα και αναδείξαμε τις θέσεις μας περί απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας, της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και της καταβολής των αναδρομικών μας. Γιατί αν θέλει να μας εντάξει στο ίδιο τρόπο υπολογισμού του μισθού με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, να αμείβει και εμάς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται 6 μέρες εβδομάδας, εργάζονται νύχτες και αργίες και όλα αυτά τα πράγματα δεν μας τα αμείβει με τον αντίστοιχο τρόπο. Άρα αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Είδαμε καμία αύξηση. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δικαιώνουν για τις μειώσεις σε οποίες σχέση με τους υπολείπους δημοσίους υπαλλήλους. Ζητάμε δικαιοσύνη και όλες αυτές οι ενέργειες οι ευνηδιαστικές πραγματικά και μας προκαλούν οργή και δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιες ενέργειες να τις αφήσουμε να περάσουν χωρίς καμία αντίδραση.